τελευταίο διήμερο, την τελευταία εβδομάδα, γιατί έχει γίνει διακοπή δύο φορές. Ξέρετε, εγώ εδώ και 10 μέρες περίπου έχουμε μετακομίσει κατά κάποιο τρόπο τους καλοκαιρινούς μήνες, πηγαίνουμε στο χωριό. Οπότε καθημερινά κάνω το δρομολόγιο στο γραφείο και πηγαίνω στο χωριό, στους Ολύμπους συγκεκριμένα. Και είναι βέβαια προγραμματισμένη η διακοπή αυτή που μας συζητάνε, βέβαια μέσω διαδικτύου. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ο κόσμος στα χωριά, δεν συζητάω για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μπουν μέσα, δεν έχουν δυνατότητα, γιατί δεν έχουν καν υπολογιστή για να μπουν στο διαδίκτυο και να δουν την προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος σηκώνονται από τις 5-5.30 ώρα το πρωί για να πάει, γιατί είναι τώρα η εποχή με τα μαστιχόδετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα για μένα δεν είναι το ότι θα πρέπει να γίνει μια συντήρηση του δικτύου. Αυτό είναι μέσα στα αυτονόητα, ότι θα πρέπει να γίνει συντήρηση και πρέπει να το δεχτούμε. Εκείνο που με προβληματίζει είναι για ποιο λόγο γίνεται αυτή την εποχή η συντήρηση. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα χειμώνα όπως είναι στη Γερμανία ή στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που έχει χιόνια, που έχει πολύ κρύο κάτω από το μηδέν. Θα μπορούσε δηλαδή από τον Φεβρουάριο, από την καθαρά Δευτέρα έχει να βρέξει στοιχείο. Δεν θα μπορούσε δηλαδή αυτός ο προγραμματισμός να γίνει μέσα στον Μάρτιο, Απρίλιο, τέλος πάντων αυτούς τους μήνες να γίνει συντήρηση που και τόση ζέστη δεν έχει και κόσμο δεν έχουμε. Τουρισμό εννοείται, γιατί χθες ας πούμε στα Μεστά, τα οποία έχουν μια πληρότητα 60-70% αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι ο άλλος σου λέει καλά μέσα στο καλοκαίρι για 8-8,5 ώρες δεν έχω ρεύμα. Εκείνο όμως που εγώ έθεσα θέμα και χθες μάλιστα ήμουν έτοιμος να πάρω τηλέφωνο στην εισαγγελία για παρέμβαση. Και γι' αυτό επικαλέστηκα και σήμερα το πρωί ραδιοφωνικά ότι την αυτεπάγγελτη πλέον παρέμβαση της εισαγγελίας Χίου, γιατί εδώ τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι αυτή τη στιγμή σε κάθε σούπερ μάρκετ και σε κάθε μαγαζί υπάρχουν ψυγεία τα οποία έχουν παγωτά, τρόφιμα τέλος πάντων, τα οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξουν σε μια διαδικασία το να μην έχουν την κανονική τους ψήξη για 8 ή 9 ολόκληρες ώρες. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργηθεί και ένα πρόβλημα και να έχουμε κάποια επιδημία, να έχουμε δηλητηριάσεις ανθρώπων. Είναι θέμα δημόσιας υγιεινής. Και βεβαίως το πρωί όταν το είπα, κάποιοι σκέφτηκαν ότι η υπηρεσία δημόσιας υγείας ανήκει στην περιφέρεια. Και βεβαίως το γνωρίζω ότι ανήκει στην περιφέρεια. Τι να έκανα δηλαδή, να έπαιρνα την κυρία Φραγκομίχαλου και να της έλεγα πηγαίνετε να ελέγξετε, ξέρω εγώ, σε 10 μαγαζιά που υπάρχουν ψυγεία με παγωτά, για να δούμε αν με τη χθεσινή διακοπή ρεύματος υπάρχει κάποια αλλίωση και δεν είναι πλέον κατάλληλα προς ρώση. Αλλά ξέρετε ότι η υπηρεσία, εκείνο που θα κάνει σε αυτή την περίπτωση είναι να πάει να βάλει πρόστιμα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιχειρηματίες. Δεν κάνει τη ΔΕΗ. Γι' αυτό επικαλέστηκα την παρέμβαση της αγγελίας, γιατί εκεί πλέον βρίσκουμε ποια είναι η αιτία που δημιουργείται αυτό το θέμα. Και η ΔΕΗ, τέλος πάντων, θα πρέπει κάποια στιγμή να συμμορφωθεί. Εκτός από αυτό, παρατηρείτε το δεδομένο ότι παίρνουν οι άνθρωποι να παραπονεθούν στην υπηρεσία που τους δίνει πάνω στο λογαριασμό στις βλάβες της ΔΕΗ. Βγαίνει κάποιος άνθρωπος, κάποιος υπάλληλος, ο οποίος βεβαίως δεν έχει καμία ευθύνη, απαντά όμως ότι έχουμε διακοπή. Από εκεί πέρα κανείς δεν σου δίνει σημασία, κανείς δεν σου δίνει γιατί. Κάποιοι εμένα μου είπανε προσωπικά, κάνε μήνυση στον εργολάβο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί να κάνω εγώ μήνυση στον εργολάβο. Ο εργολάβος δεν είναι εμένα ο πάροχός μου. Εμένα ο πάροχός μου είναι αυτή η υπηρεσία που λέγεται ΔΕΗ. Επομένως, εγώ εκεί απευθύνομαι. Αν εκείνοι παίρνουν έναν εργολάβο για να τους κάνει το έργο τους και δεν βάζουν ώρες και προϋποθέσεις τους οποίους πρέπει να τηρεί ο εργολάβος, είναι δικό τους θέμα, δεν είναι του κάθε πολίτη. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ζήτησα σήμερα το πρωί ότι κάτι πρέπει να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, ακόμα και παρέμβαση αυτεπάγγελτη της εισαγγελίας. Έχει συζητηθεί εκκρεμή η έκδοση απόφασης από το Ερευνητικό Αρχείο και είμαστε σε αναμονή αυτής της αποφάσεως, η οποία προφανώς και θα κρίνει και πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το ότι πολλοί άνθρωποι, κυρίως στα νότια, που έχουμε και τις τελευταίες ημέρες δύο πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από αυτήν την κατάσταση. Τώρα, αυτή η κατάσταση είναι μια κατάσταση όπου τουλάχιστον οι επιχειρηματίες αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες των νοτιοχώρων ξαφνικά μένουν χωρίς ρεύμα. Δεν γίνεται κάποια ενημέρωση στις τοπικές κοινότητες, ούτως ώστε να λαμβάνουν γνώση οι κάτοικοι, είτε που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε που δεν μπαίνουν καθημερινά, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν καθημερινά στη σελίδα της ΔΔΕ ΑΕ, ούτως ώστε να κάνουν και ένα προγραμματισμό ή τουλάχιστον να προστατεύονται ως επιχειρηματίες
από αυτές τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Ως αποτέλεσμα είναι να εφίστανται ζημίες και βεβαίως ταλαιπωρία οι κάτοικοι. Κάτοικοι προστατεύονται με βάση το νόμο 2251 του 1994 και συγκεκριμένα το άρθρο 8, που είναι ο νόμος για την προστασία των καταναλωτών. Η ΔΔΕ ΑΕ ως μονοπωλιακός κάτοχος του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα έχει μια αντικειμενική ευθύνη. Η άποψη που έχουμε διατυπώσει και στην υποκρίση αγωγή έχει αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ουσιαστικά ότι υπάρχει μια αντικειμενική ευθύνη, έχει κριθεί νομολογιακά αυτό από πολλά δικαστήρια της χώρας και ως κάτοχος μιας πηγής ιδιαίτερων κινδύνων, στις οποίες υποχρεωτικά ένας πολίτης υπάγεται, πρέπει να προστατεύει τους πολίτες και να μην συμπεριλαμβάνει στις συμβάσεις, όπως πράττει αυτή τη στιγμή, γενικούς όρους συναλλαγών, οι οποίοι ουσιαστικά την απαλλάσσουν εκ των προτέρων από κάθε ευθύνη. Εμείς λοιπόν έχουμε την απόφαση αυτή η οποία εκκρεμεί και η οποία προφανώς θα είναι οδηγός, ούτως ώστε οι άνθρωποι και να προστατεύονται, αλλά κυρίως να επανορθώνονται οι ζημίες τις οποίες υφίσταται ένας πολίτης ή ένας επιχειρηματίας όταν έχουμε τέτοιου τύπου διακοπές ρεύματος σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που σήμερα έχει η ΔΔΕ και η ΔΕΗ ΑΕ.